Παρά τις συστάσεις και τα ιδιαίτερα υψηλά πρόστιμα, φαίνεται ότι οι εργοδότες συνεχίζουν να παρανομούν. Η κρίση μπορεί να έχει εντείνει τους ελέγχους με στόχο να εισρεύσουν χρήματα στα ασφαλιστικά ταμεία, ωστόσο μπροστά στην ανάγκη για εργασία, πολλοί εργοδότες συνεχίζουν να καταπατούν εργασιακά δικαιώματα. Όπως τονίζει ο διευθυντής του Ικατρικάλων, κ. Βαγγέλης Γεωργολόπουλος, ήδη έχουν επιβληθεί πρόστιμα που στις περισσότερες των περιπτώσεων ξεπερνούν τα 10.000 ευρώ. Η υπηρεσία μας, στα πλαίσια της αντιμετώπισης της μαύρης εργασίας, της ανασφάλισης εργασίας, κάνει ελέγχους και εντοπίζει διάφορα παραπτώματα. Αυτά όλα έχουν σαν αποτέλεσμα την επιβάρηση των εργοδότων οικονομικά όσων δεν συμμορφώνονται. Εκείνο που θέλω να επισημάνω στους εργοδότες και θα πρέπει να το τηρούν πλέον, γιατί δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια, είναι οι ρυθμίσεις τις οποίες πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις για ρύθμιση των οφειλών τους, διότι πλέον από εδώ και στο εξής, όσοι οφείλουν και δεν έχουν έτοιμα για ρύθμιση των οφειλών τους, αυτοί οι εργοδότες δεν μπορούν ηλεκτρονικά να υποβάλουν την απιδέλτα των εργαζομένων.